Εδώ στο κεντρικό λιμάνι. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα, κύριε καλησπέρα. Γιώργο Ρούσο. Είσαστε τόσο ικανοποιημένος και χαμογελαστός, έτσι που φαίνεται. Ναι, γυρνάνε και τα αυτιά μου. Έτσι, ελάτε να πείτε στον κόσμο τι αναμένουμε σε λίγο. Αναμένουμε την πρωταθλήτρια Ελλάδας, το λες και γεμίζει το στόμα στο ακριβώς. Στήμα, στον ακοντισμό των ηλικιών κάτω των 18, την Μαρίνου, την Ειρήνη. Μπράβο της. Η οποία στην Πάτρα προχθές βγήκε πρωταθλήτρια Ελλάδας. Μια φοβερή βολή, μια μεγάλη διάκριση για την Κάλυμνο, ένα νησί σχετικά μικρό μπροστά σε όλη τη χώρα, που καταφέρνει και βγάζει πρωταθλητές και τώρα βγάλαμε ακόμα μια πρωταθλήτρια, ο σύλλογός μας, η Ένωση Καζόνης Κάλυμνος 2000, ο κύριος Κουτελάς, ο προπονητής της και όλοι οι παράγοντες που στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Από τους γονείς μέχρι τον σύλλογο, μέχρι ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν. Όμως δύσκολη η προσπάθεια, κύριε Ρούσο, έτσι. Βλέπουμε και νιώθουμε την αγωνία σας καθημερινά. Πάρα για να βρεθούν τα χρήματα, για να μπορούν τα παιδιά να μετακινηθούν, γιατί τα παιδιά που φέρνουν τόσα μετάλλια. Ειδικά φέτος για κάποιους λόγους που ελπίζω να αρθούν σύντομα, δεν είχαμε τη δημοτική στήριξη. Οπότε με είδατε να βγαίνω διαδικτυακό Σεριάνι. Ναι, και μας στεναχωρούσε από τη μία. Καλύμνιο όπου γης τέλος πάντων, απόλυτη γη στην κυριολεξία. Ακόμα και ένας καλύμνιος στην Αγγλία που έψησε, να το πούμε έτσι, και έπεισε έναν Ινδό φίλο της Καλύμνου, ο οποίος και αυτός έστειλε. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχαριστούμε από καρδιάς, ο κύριος Άνκιτ. Όταν θα έρθει στην Καλύμνου θα βεβαίως, τον γνωρίσουμε. Βεβαίως. Αλλά και ένας καλύμνιος ανώνυμος που έδωσε επίσης σημαντικό ποσό, και οι αδερφοί Κρούσκου που δώσαν επίσης σημαντικό ποσό, και οι πιο συγκινητικοί αυτοί που δώσαν τα μικρά ποσά. Ισχύσαν τη ενώση. Από το υστέρημά τους, ας πούμε, έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε με την Ειρήνη από τότε που... Ναι, μίλησα. Σας είπε πώς ένιωσε που η ίδια η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣΗ, η Σακοράφα... Ναι, την αγαπάει η Σοφία Σακοράφα. Κάθε φορά που είναι παρούσα σε αγώνες και κερδίζει η Ειρήνη, της κάνει αυτή την απονομή. Είναι υψηλού επίπεδου, ας πούμε, πράξη. Είναι και το άθλημά της. Είναι ακριβώς. Σακοράφα δεν είναι γνωστό γιατί είναι και σεμνή και δεν κάνει διαφήμιση. Ναι. Λοιπόν, η Σακοράφα για την Ελλάδα είναι ένα καμάρι στο διηνεκές. Σωστό. Διότι κατέχει ένα ρεκόρ το οποίο δεν θα σπάσει ποτέ. Γιατί κάποια στιγμή άλλαξε το είδος του ακοντίου και μετρούνε από τότε και μετά καινούργιο ρεκόρ. Εκείνο λοιπόν το παλιό, να το πούμε, το παλιό ακόντιο, το έχει η Σοφία Σακοράφα, το έχει κατοχυρώσει. Το παγκόσμιο ρεκόρ. Μπράβο. Σοφία Σακοράφα. Πέρα δηλαδή από πολιτικό στέλεχος, διοικητικό στέλεχος, πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και προσωπικότητα, είναι συγχρόνως και η παγκόσμια κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ. Τι είπε για την Ειρήνη? Ότι είναι δίπλα της, ότι να συνεχίσει να κάνει αυτό που επιθυμεί να κάνει. Ο αθλητισμός είναι για να μας βελτιώνει και ελπίζει να την βελτιώνει την Ειρήνη και να κάνει μεγάλες βολές. Τι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την περιμένουμε βέβαια και ο κύριος Ρούσος δεν εδώ την περιμένει απλά, βέβαια, έτσι για να της προσφέρει και ωραία λουλούδια. Στην άφηξη πήγα να το αγοράσω από τη γειτονιά μου εκεί, από την κυρία Μελά. Την Νίκη, βέβαια. Αλλά μου λέει δεν θέλω λεφτά. Χαρισμένο, με πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη. Πάρα πολύ ωραία, να ευχαριστούμε. Καλά. Να είναι καλά το παιδί και να καμαρώσουμε και άλλες νίκες, πολλές. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στη μητέρα της Ειρήνης, Μαρίνου. Μα τι ωραία και μοιάζετε πάρα πολύ, Λοιπόν, για να ακούσω τη σκέψη σας, τα συναισθήματα. Η σκέψη μας πολύ υπερήφανη, βέβαια, κόρη. Συγχαρητήρια στο παιδί. Μας έκανε όλους να συγκινηθούμε. Τι σκέφτεται το παιδί, τι λέει για όλα αυτά? Είναι πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη. Λέτε, αγκαλιές, φιλιά. Και ό,τι να γίνει αυτό. Είμαστε υπερήφανοι. Όταν ήταν μικρούλα το περιμένατε ότι θα ασχολείται με ακόντιο και τα λοιπά? Όχι, απλώς. Όχι. Εντάξει, ήταν οι αδερφές της και... Μπράβο, ακριβώς. Από τη μία πήγε στην άλλη. Πολύ ωραία. Αθλητισμός γενικά. Ναι. Έτσι και χαίρομαι γι' αυτό. Υγεία, υγεία. Και εύχομαι στην ζωή της να έχει πάντα προσωπικές αλλά και επαγγελματικές επιτυχίες στο ακόντιο και σε ό,τι άλλο ασχοληθεί.
Να, το πλοίο έφτασε. Την περιμένουμε. Ευχαριστούμε. Και να το Ολύμπιο Ζεύς δένει στο λιμάνι της Καλύμνου με τους επιβάτες που έρχονται στο νησί μας, με μαμάδες που περιμένουν τις κόρες τους. Αλλά εμείς αυτή την ώρα είμαστε εδώ και περιμένουμε την Ειρήνη που είναι εδώ δεξιά, όπως βλέπετε με το rose σορτσάκι, έτοιμη να βγει, έτοιμη να μοιραστεί μαζί μας αυτές τις στιγμές, τις ξεχωριστές που έζησε. Η αγκαλιά με τη μητέρα και φυσικά ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Ρούσος, έτοιμος να της δώσει τα λουλούδια και να της συγχαρεί για τη μεγάλη της επιτυχία. Ειρήνη, συγχαρητήρια! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Συγχαρητήρια, μας έκανες υπερήφανους, χαρούμενους πάρα πολύ. Για να σε ακούσουμε τα συναισθήματά σου. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν αγώνας ήταν πολύ καλός και τα κορίτσια ήταν αρκετά καλά. Εντάξει, δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε. Δεν πειράζει. Δεν θέλαμε το χρυσό. Βέβαια. Το θέλαμε προφανώς, αλλά ήθελα λίγο κάτι παραπάνω. Αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Ο προπονητής, ο ξενοφόντες που τελάς, ήρεμος, χαρούμενος. Παρόλα τα προβλήματα που είχε φέτος η κατάσταση, γιατί εγώ που ξέρετε είχα προσεχθεί, ασχολήθηκα καθόλου με τα παιδιά, δηλαδή αυτό περισσότερο είναι ένα κατόρθωμα της ειρήνης. Εγώ την βοήθησα στη διάρκεια του χρόνου πολύ λίγο, πλην όμως όταν πας σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα χρειάζεσαι έναν άνθρωπο να μπορεί να σε βοηθήσει την ώρα του αγώνα. Σίγουρα είναι μεγάλο το κατόρθωμα, γιατί το να είσαι πρωταθλητής Ελλάδος σε μια τέτοια πολυεθνική κατηγορία είναι μεγάλη δουλειά. Βέβαια. Αλλά τα προβλήματα είναι τεράστια, δηλαδή η παντελής έλλειψη υποδομών. Σκεφτείτε τώρα ότι εμείς γυμναζόμαστε στα τσιμέντα και οι άλλοι στα σαλόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πρέπει σε κάποια φάση η Κάλυμνος να αποφασίσει τι θέλει. Αν θέλει παιδιά να πάνε μπροστά, να μας το πει. Αν δεν θέλει να υπάρχουν πρωταθλητές, πάλι να μας το πει, να ξέρουμε, να μην κάνουμε και εμείς τίποτα, να μην ασχολούμαστε. Γιατί είναι αμαρτία αυτό το παιδί, αν φέτος έκανε προπόνηση σε συνθήκες όπως δουλεύουν και τα υπόλοιπα παιδιά στην Ελλάδα, mm-hmm. θα είχε τρομερές επιδόσεις. Τι άλλο να πω. Εγώ λέω ότι πολύτιμη ήταν η βοήθειά σας, αλλά θέλω να πω, επειδή χτες έδειχνε ένα ρεπορτάζ στα αθηναϊκά κανάλια, ίσως θα πρέπει εσείς οι αθλητές και κύριε πρόεδρε, θα πρέπει να δώσουμε βάρος σε αυτό, που ζείτε αυτές τις συνθήκες, κάπως να ενωθείτε. Ένας άλλος αθλητής πάλι, έτσι, μέσα από πανελλήνια πρωταθλήματα, σε χωράφια, αγαπητέ μου ξενοφών, σε χωράφια. Σε χωράφια προπονείτε, καταλαβαίνετε, έτσι. Ακριβώς. Κάτι πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ισχύει σαν τι ενώσει. Εγώ αποφάσισα να βοηθήσω το παιδί για το επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Στη Σλοβενία είναι το επόμενο τώρα. Όχι, το επόμενο. Α, πανελλήνιο, ναι. Μα, βέβαια. Ναι. Επειδή τελειώνει και εγώ το σχολείο τώρα και δεν θα έχω πρωινές. Ωραία. Θα την προπονήσω περίπου 1,5 μήνα να πάμε στο επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα να πάρει ένα μετάλλιο, γιατί η δυνατότητα της είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπράβο. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Έχω κουραστεί να λέω τα ίδια πράγματα, έχω κουραστεί να παλεύω. Τι να πω. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν στην πορεία. Πιστεύω ότι θα απευθυνθώ σε αυτή τη φάση, ας πούμε, θα απευθυνθώ και στον Δήμαρχο να δω τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι αμαρτία. Πρέπει να γίνει κάτι. Είναι αμαρτία. Να κλείσουμε με μια αναμνηστική εικόνα, με μια όμορφη εικόνα. Βεβαίως. Υπάρχει έτοιμο το γήπεδο, χώρος δηλαδή, που μπορούμε να αποκτήσουμε. Έχει γίνει μεγάλη προεργασία, τόσο επί Δημαρχία Διακοπηκάλη, τόσο και τώρα, επί τη Νέα Δημαρχία. Περιμένουμε να πάρουμε το τελικό OK, να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Για να αποκτήσει Κάλυμνος με λίγα χρήματα ένα άριστο χώρο για τις ρήξεις. Πολύ ωραία. Και με μεγάλες προοπτικές, γιατί κάνει και για, ακόμα και για διεθνές κατηγορίες. Λοιπόν, αμαρτία. Τώρα, αν η Ειρήνη είχε το χώρο το καλό και όχι του Λιθωρίου που κινδυνεύει, όπως σας είπα, όπως και είναι η Μάρια. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό αυτό. Πάνω στο παράθυρο. Έτσι. Ή να βγει έξω και να χτυπήσει κανέναν άνθρωπο. Σωστό. Αν αυτό το είχε,
Η Νεϊμάρη τώρα θα είχε προκριθεί στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γιατί εκεί πέρα θέλει 46,5 μέτρα. Και δεν μπόρεσε να το ρίξει. Καταλαβαίνω. Εντάξει, το κρατάμε το, κρατάμε το θέμα και το στηρίζουμε. Ωραία, και σας βοηθάμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Μεγάλη χαρά μας δώσατε. Ευχαριστούμε. Και σε άλλα με υγεία.